τα μέσα Ιουλίου ξεκινάμε το τρίγημα των μελισσιών. Σε αυτό σημείο εδώ μπαίνει ο απολεπιστής που απολεπίζει τις κυρίθρες. Παίρνουμε τις κυρίθρες, βάζουμε στη μηχανή εδώ που με τη φυγόκεντρο δύναμη αδειάζει το μέλι από την κυρίθρα. Από εκεί φεύγει και πηγαίνει στο βαρέλι ομοιογένειας και μετά από εκεί μπαίνει στο βαρέλι ηρεμίας. Θα μείνει 10 μέρες περίπου το μέλι για να μπορέσει να αρχίσει να γίνεται η συσκευασία και η τυποποίηση μέσω της ζυγιστικής μηχανής. Σε αυτό εδώ το καζάνι αναμειγνύουμε το μέλι με το σουσάμι, το ανακατεύουμε την κατάλληλη ώρα έτσι που να μην καεί το σουσάμι και το μέλι και γίνει σκληρό. Όταν έρθει η ώρα του, το απλώνουμε στο μάρμαρο αυτό εδώ. Το στρώνουμε με το λεγόμενο πλάστρι. Το αφήνουμε κρυώνει και μετά το τυποποιούμε στη μορφή αυτή που θέλουμε, σε ό,τι κομμάτια θέλουμε, των 50, των 100, των 200 γραμμαρίων.